Η δημοτική μας παράταξη, ανοιχτός δήμος συνεργεί πολίτες, κάνουμε την δεύτερη εκδήλωση για την πολιτιστική πρωτεύουσα. Η συγκεκριμένη εκδήλωση έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία. Η συγκυρία αυτή που ακριβώς εντοπίστηκε. Πλέον, ό,τι αποφάσεις πάρουμε αυτή τη στιγμή, θα δεσμεύσουν την πόλη για τα επόμενα 10 χρόνια. Άρα είναι πολύ σημαντικό και κρίσιμο σημείο, μια κρίσιμη καμπή για την εξέλιξη της υποψηφιότητας πολιτιστικής πρωτεύουσας. Για το αν θα έχει θετικό αποτέλεσμα ή θετικό αποτέλεσμα. Είναι μεγάλη μας τιμή που έχουμε απόψε διακεκριμένους ομιλητές για να μιλήσουν ο καθένας στον τομέα του για τα θέματα της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Ικανοποιημένοι από τη μέχρι τώρα συνεργασία ήσασταν? Δυστυχώς, στην πρώτη φάση, η συνεργασία που υπήρχε με την, και με την Δημοτική Αρχή αλλά και με το Γραφείο Υποψηφιότητας δεν ήταν καλή. Και κυρίως τι εννοούμε? Εννοούμε ότι δεν υπήρχε αυτό που λέμε συμμετοχή. Συμμετοχή όλων των δυνάμεων της πόλεως. Ένα πράγμα θα σας πω συγκεκριμένο, το οποίο θα μπορεί να δείξει τι ακριβώς εννοώ. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα το οποίο αποφασίστηκε τουλάχιστον και καταθέθηκε κατά την πρώτη φάση της υποψηφιότητας, το συγκεκριμένο καλλιτεχνικό πρόγραμμα δεν το έχουν ακόμα τώρα οι δημοτικές παρατάξεις. Το γνωρίζουν πολύ λίγοι άνθρωποι, δεν ήταν προϊόν διαβούλευσης, ούτε οι ομάδες εργασίας είχαν κάποια αρμοδιότητα στην εκπόνηση, στη σύνταξη του συγκεκριμένου καλλιτεχνικού προγράμματος, ούτε η Επιτροπή Πολιτιστικού Σχεδιασμού και ούτε οι δημοτικές παρατάξεις. Εμείς αυτό που θέλουμε και ζητάμε από τη Δημοτική Αρχή είναι να ανοίξει την όλη διαδικασία. Επιτέλους τώρα έφτασε ο κόμπος του χθένου. Ή θα πάμε όλοι μαζί ή εμείς θα οριοθετήσουμε τη θέση μας. Εμείς από την πλευρά μας κάνουμε ό,τι μπορούμε, όπως το βλέπουμε. Από εκεί πέρα το επόμενο βήμα είναι της Δημοτικής Αρχής. Τώρα είναι η στιγμή να βγει μπροστά η ψυχή της πόλης. Πέρα από την ωραία τεχνολογική προετοιμασία, πρέπει η πόλη να αντιληφθεί το μεγάλο κεκτημένο της και να φέρει μπροστά στον πυρήνα της ζωής της, της αειφορίας και της μελλοντικής ανάπτυξής της, τον πολιτισμό. Κατά τη γνώμη μου, αυτός είναι ο σίγουρος και βέβαιος δρόμος της επιτυχίας, όχι για να γίνει πολιτιστική πρωτεύουσα, αλλά για να γίνει μια πόλη με ταυτότητα, όχι μονάχα καλαματιανή, ελληνική, αλλά και ευρωπαϊκή. Συνεργασίες υπάρχουν σε αυτήν την κατεύθυνση? Εκείνο είναι ένα σημείο κρίσιμο που πρέπει να αναπτυχθεί πάρα πολύ στη φάση αυτή από εδώ μέχρι την υποβολή του Ιωσήφου. Είναι δηλαδή δύο μαγικές λέξεις που τις επισημαίνει και η Επιτροπή που κάνει τα σχόλιά της, η Επιτροπή Κρίσης δηλαδή των προτάσεων. Είναι συνέργειες και δίκτυα. Αυτά είναι οι δύο λέξεις κλειδιά πάνω στις οποίες πρέπει να δουλέψει η πόλη. Με την εμπειρία που εσείς έχετε, υπάρχει ο διάλογος που ίσως θα έπρεπε να υπάρχει στο τοπικό επίπεδο μεταξύ των φορέων, προκειμένου το προφίλ της πόλης να δημιουργηθεί? Δεν ζω την καθημερινότητα της πόλης για να απαντήσω αυτό που μου λέτε. Αυτό που ξέρω είναι ότι πρέπει να αναπτυχθεί μια απόλυτη συνεργασία και ένας απόλυτος διάλογος, γιατί πρέπει να αντιστοιχηθεί η πόλη με ό,τι λέμε πόλη, και κυρίως είναι οι πολίτες της, με το κεκτημένο της. Η πόλη έχει ένα σπουδαίο κεκτημένο, το οποίο περιγράφεται πολύ ωραία από την έκθεση που υποστηρίζει την πρόταση. Δηλαδή, οι υποδομές της, οι θεσμοί της, το προδρομικό της σχέδιο, όλα αυτά τα πράγματα, όλη αυτή η πορεία της διαχρονική, το ταξίδι, όπως σας είπα πριν. Μονάχα που, αν κάνεις μια έρευνα και ρωτήσεις καλαματιανούς τι είναι η πρώτη προτεραιότητα στην πόλη, ίσως την πάρουν τον πολιτισμό 5η, 6η, 7η, 8η, ενώ πρέπει να είναι η πρώτη. Αυτό πρέπει να κατακτήσει η πόλη. Να αντιστοιχθεί με το κεκτημένο της. Εγκυμονεί κινδύνος και το εγχείρημα? Εγκυμονεί κινδύνος. Εγκυμονεί αν σχεδιάσουμε κάτι εν κενό, χωρίς να μείνει και να υπερασπίζει διαχρονικά την πόλη. Ό,τι σχεδιαστεί τώρα πρέπει να σχεδιαστεί ως να μην πάρουμε την πολιτική πρωτεύουσα. Να το κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή τα δύο προηγούμενα παραδείγματα, στα οποία είχα παίξει εγώ ένα σοβαρό ρόλο, τη Θεσσαλονίκη ενώ και τη Πάτρα, έτυχαν.
απέτυχαν γιατί όλη η προετοιμασία που έγινε τότε και όλες οι υποδομές που έγιναν δεν αξιοποιήθηκαν. Και βεβαίως έχουμε και το κραυγαλαίο παράδειγμα, αρνητικό παράδειγμα των Ολυμπιακών έργων. Έτσι. Τα Ολυμπιακά έργα είναι μια ντροπή για τη χώρα μας. Έγιναν σπουδαίες υποδομές, οι οποίες τώρα είναι κελίφοι ντροπής. Με δεδομένη και την οικονομική κρίση, πόσο δύσκολο είναι να συμβεί όλο αυτό. Γιατί πάρα πολύ πρέπει να το πάρουμε. Εγώ θα σας πω κάτι και δεν απειλούμε, γιατί δεν είμαι συντρέχουσα πολιτική. Λεφτά πάντα υπήρχαν, δεν θα πω υπάρχουν. Λεφτά πάντα υπήρχαν. Η πόλη δεν έχει ανάγκη από λεφτά για να οργανώσει την πόλη σε ποτέ. Γιατί στις υποδομές είναι υπερπλήρης. Αυτό που χρειάζεται είναι συνέργειες, είναι δίκτυα, είναι δηλαδή λειτουργικές δράσεις χαμηλού κόστους. Πρέπει να τη φέρουν στο επίκεντρο του πολιτισμού, αλλά και στο επίκεντρο της Ευρώπης. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, αγάπη.